Χιλιάδες εθελοντές συντονίστηκαν χθες στην πανελλήνια εκστρατεία Let's Do It Greece. Γίνε η αλλαγή που περιμένεις. Η δράση περιλάμβανε τον καθαρισμό και την αναβάθμιση περιοχών σε όλη τη χώρα. Το όμορφο πρόσωπο της πατρίδας μας, το πρόσωπο της χαράς, της ζωντάνιας, της δημιουργίας, επιδίωξαν να αναδείξουν χιλιάδες εθελοντές σε 1.300 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Αρρωγός της μεγαλύτερης ταυτόχρονης περιβαλλοντικής δράσης της χώρας ήταν το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Οι εθελοντές του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων έχουν διοργανώσει και συμμετέχουν σε δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος με όλες τις δυνάμεις τους, προκειμένου να αφήσουμε τον κόσμο μας λίγο καλύτερο. Επιχείρηση καθαρισμού ακτών πραγματοποίησαν εθελοντές, συνεισφέροντας ένα καθαρότερο περιβάλλον για όλους μας. Είμαι από το 5ο σύστημα αναυτοπροσκόπων Πειραιά και έχουμε τη δράση σήμερα να μαζέψουμε σκουπίδια από τη θάλασσα. Τι έχει μέσα η σακούλα, δείξε μας τι μάζεψες. Τι σκουπίδια βρήκατε εδώ? Έχω μαζέψει κάτι πλαστικές σακούλες, χάρτινα από κουτιά, από χυμούς, από σακούλες με πατατάκια, κρουασάν, χαρτιά, καλαμάκια, περισσότερα τσιγάρα. Στα βράχια της Πειραϊκής, στον όρμο της Αφροδίτης, πειραιώτες, φοιτητές, φίλοι της θάλασσας καθαρίζουν την ακτή από σκουπίδια συμμετέχοντας στη μεγάλη περιβαλλοντική εκστρατεία Let's Do It Greece. Μαζεύουμε σκουπίδια για να είναι καθαρός ο χώρος.